Δεν υπάρχει προ το παρόν καμία απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο στο αίτημα του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκου Καλογερή για κλείσιμο όλων των σχολικών μονάδων των Δήμων Χανίων και από Κορώνου λόγω των αυξημένων κρουσμάτων κορονοϊού. Δεν έχουμε κάτι νεότερο. Να σα θυμίσω ότι εμεί είχαμε κάνει κάποια ενέργεια όταν παρουσιάστηκαν αρκετά κρούσματα σε σχολιά των Χανιών και επειδή οι εισηγήσει περνάνε από εμά από τη Δημόσια Υγεία και καθημερινά στέλνουμε χαρτιά. Στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια, ζητώντα να κλείσουν τμήματα και σχολιά ακόμα όταν τα χρούσματα είναι πολλά. Και με δεδομένο ότι επιστημονικά είναι βέβαιο ότι, από ό,τι μα ενημέρωσαν, ότι εδώ στην Κρήτη έχει επικρατήσει σε συντριπτικό ποσοστό. Η βρετανική μετάλλαξη του κορονοϊού. Τα δεδομένα, ωστόσο, θα επανεκτιμηθούν και αν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση, θα ανακοινωθεί αύριο το απόγευμα από τον Νίκο Χαρδαλιά κατά την προγραμματισμένη τακτική ενημέρωση. Έχουμε επικοινωνήσει με τον κύριο Χαρδαλιά και ο Περφερειάρχη. Ε, θεωρεί ότι όταν είναι αυστηρά θέμα σχολείου, είναι θέμα τη κυρία Γεραμέο. Η κυρία Γεραμέο λέει ότι εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Είναι θέμα του κύριου Πριτζεράκου, ο οποίο στην Επιτροπή. Ε, θα δούμε μέχρι αύριο. Το θέμα συζητήθηκε και στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, όπου τονίστηκε η κρισιμότητα τη κατάσταση και η ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων από την πολιτεία όσον αφορά στα σχολεία του Δήμου. Εν τω μεταξύ, ο κ. Καλογέρη επανέλαβε πω κανεί δεν ζητά την ένταξη του νομού στο βαθικό κόκκινο από τη στιγμή που τα κρούσματα δεν δικαιολογούν κάτι τέτοιο. Εμεί αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε, να μην πει ο νομό στο κόκκινο ουσιαστικά και να δεχτούμε αυτό το μέτρο μαζί με όλα τα υπόλοιπα και του υπόλοιπου περιορισμού, να κλείσει αγορά, να μπορεί να κινηθεί ο κόσμο. Περιορίζονται μέσα από τη σεξ κλπ. Μιλάμε αποκλειστικά για τα σχολεία. Επειδή τα σχολεία και δεν έχουν γίνουν αιτίε περιμετάδωσεις. και το παιδί επιστρέποντα στο σπίτι να μεταδώσει την ασθένεια στου γονεί του, στα αδέρφια του πιθανόν πάνε σε άλλο σχολείο έτσι στου παππούδε Γενικά στο περιβάλλον του. Να σημειωθεί πω τα σχολεία και τα τμήματα που παραμένουν κλειστά λόγω κρουσμάτων στα Χανιά είναι αρκετά. Πιο συγκεκριμένα σε αναστολή έχουν τεθεί το πρώτο γυμνάσιο Ελευθερίου Βενιζέλου. Δημοτικό σχολείο Περιβολίων, ένα τμήμα τη πρώτη τάξη. Δημοτικό σχολείο Βαμβακόπουλου, πέντε τμήματα. 13ο Δημοτικό σχολείο Χανίων, ένα τμήμα τη τρίτη τάξη. 14ο Δημοτικό σχολείο Χανίων, ένα τμήμα τη έκτη τάξη και υποτμήμα Γερμανικών. Γυμνάσιο Σούδας, ένα τμήμα της Β' τάξης, Δημοτικό Σχολείο ΦΡΕ, ενώ τα μαθήματα πραγματοποιούνται μέσω τηλεεκπαίδευσης.